Το δικό τους μήνυμα για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στέλνουν οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Με κοινή τους απόφαση τοποθετήθηκε στην πύλη του νοσοκομείου το εθνικό σύμβολο, η ελληνική σημαία. Το αρχικό πλάνο ήταν η σημαία να κυματίζει στην πρόσωψη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, δίπλα ακριβώς από την κύρια πύλη. Αλλά εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών, η σημαία κυματίζει πια στην είσοδο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Υπήρου. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, Γιώργος Φλούδας, συγκινημένος, μίλησε για την υγειονομική μάχη που δίνουν όλοι, ευχόμενος οι επόμενες μέρες που θα έρθουν να είναι καλύτερες για όλους μας. Τιμούμε τα ιδανικά της Επανάστασης. Είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες. Κάποιοι προγονείς μας 200 χρόνια πριν αγωνίστηκαν για να βρεθούμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, οργανωμένοι σαν κράτος και σαν εθνότητα. Σαν πανεπιστημιακό νοσοκομείο, σαν μικρή αναγνώριση και σαν τιμή για το συγκεκριμένο γεγονός, σήμερα θα αναρτήσουμε μία σημαία στην είσοδο του νοσοκομείου, η οποία είναι το εθνικό μας σύμβολο. Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι. Κύριε Φλούδα, πήρατε αυτή την πρωτοβουλία. Όλο το νοσοκομείο από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε μία προετοιμασία και απαιτείται μάλιστα και μία ιδιαίτερη προσπάθεια, γιατί θα είναι αρκετά μεγάλη σημαία η οποία θα βρίσκεται εδώ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στέλνετε ένα μήνυμα ελπίδας και συνέχειας σε μία πολύ δύσκολη φάση που περνάει η χώρα μας. Η σημαία είναι το σύμβολό μας για να αναδείξουμε τα 200 χρόνια απελευθέρωσης της χώρας μας. Ήταν υποχρέωσή μας και σαν νοσοκομείο να κάνουμε τη συμβολική κίνηση, που θεωρώ είναι μια κίνηση την οποία τη θέλαν και όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ πιασμένοι. Ήταν μια φάση η οποία έχουμε ανάγκη από κάτι διαφορετικό. Είμαστε πραγματικά πιασμένοι, χωρίς άδειες, με πολλά περιστατικά, με πίεση στις μονάδες λιμωδών, με πίεση στις μονάδες αυξημένης φροντίδας, με πίεση στις εντατικές COVID. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αυτές τις μέρες, το συγκεκριμένο γεγονός και την οντότητα την ελληνική, την στηρίζουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά.